Κύριε Δήμαρχε, κυρία Έπαρχε, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνησή μου που σήμερα, ανήμερα Χριστούγεννα, βρίσκομαι μαζί σας στην ηρωική, στη μαρτυρική, στην ακριτική Κάσο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την πολύ. Η παρουσία μου σήμερα στο νησί σας, ανήμερα τα Χριστούγεννα, έχει συμβολική αλλά και πολύ πρακτική ουσία. Ως προς το συμβολικό σκέλος της παρουσίας μου, δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί καλύτερα από τα λίγα λόγια μιας αφιέρωσης, την οποία μου έγραψε ο δάσκαλος της ακριτικής Κάσου, ο Μινάς ο Περσελής. Αυτό εδώ πέρα το έργο το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Και διαβάζω. Η Κάσος είναι ελληνική με όλες τις θάλασσές της, που τις οριοθέτησε με αίμα και με δάκρυ. Έδωσε αγώνες ένδοξους με τους αγωνιστές της και ταξιδεύει ορθόδοξη στου Αιγαίου εδώ την άκρη. Αυτή είναι. Και η παρουσία μου εδώ πέρα, αυτήν την σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία, αλλά και σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία για τα εθνικά μας δίκαια, συμβολίζει την αταλάντευτη πεποίθησή μας ότι θα υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια και την εθνική ακεραιότητά μας, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Χριστούγεννα είναι μέρα χαράς, αγάπης και ειρήνης. Και η Ελλάδα επιδιώκει πάντα την ειρηνική επίλυση των διαφορών της με τη γειτονική χώρα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο δίκαιό μας και πορευόμαστε πάντα με γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, γιατί πολύ απλά γνωρίζουμε ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Ταυτόχρονα όμως στέλνουμε ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης και υπερηφάνειας. Ένα μήνυμα αταλάντευτης υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Πιστεύω ακράδαντα ότι με το διάλογο μπορούμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία χρονίζουν εδώ και δεκαετίες. Αλλά αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση κάτω από συνθήκες πίεσης, εκβιασμών και προκλητικών ενεργειών από τη γειτονική χώρα. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να επαναεπιβεβαιώσουμε την πίστη μας στο διεθνές δίκαιο, αλλά και την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στρατηγές της αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών μας. Χειροκροτώ και στέκομαι με σεβασμό απέναντι σε όλους αυτούς, γυναίκες και άντρες των ενόπλων δυνάμεων, που ξαγρυπνούν για να κοιμόμαστε όλοι εμείς. Κάθε ευκαιρία μου, κάθε επίσκεψή μου όμως στην ελληνική περιφέρεια είναι ταυτόχρονα και μία ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας, να ενημερωθώ από τους τοπικούς φορείς, τους άρχοντες του τόπου σας για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς ως κεντρικό κράτος, ως κεντρική πολιτεία, να σκύψουμε πάνω σε αυτά και να τα επιλύσουμε με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Όπως είπε και η κυρία Έπαρχος, δεν είμαστε εδώ για να αποδεχόμαστε μυρολατρικά τις αδυναμίες μας. Είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα τα οποία οι προηγούμενοι δεν έλυσαν. Και θα κριθούμε και εμείς τελικά ως κυβέρνηση από την αποτελεσματικότητά μας στο να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες.
Αυτό σημαίνει ότι για τον έναν και μοναδικό μαθητή της τρίτης λυκείου, ο οποίος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το μάθημα της πληροφορικής, ότι ναι, και για ένα παιδί στην ακριτική Κάσο πρέπει να υπάρχει καθηγητή. Και δεσμεύομαι, θα βρω τρόπο αγαπητέ Δήμαρχε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί στον πυρήνα της άποψής μας για το πώς πρέπει να διοικείται η χώρα και το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η ελληνική κοινωνία, κρύβεται η έννοια των ίσων ευκαιριών. Θέλω το παιδί το οποίο μεγαλώνει στην Κάσο, εδώ πέρα ο μικρός Μινάς είναι πρώτη δημοτικού, δεν είναι. Ο μικρός Μινάς ο οποίος πηγαίνει στην πρώτη δημοτικού, καθώς θα μεγαλώνει στην Κάσο, θέλω να ξέρει ότι έχει ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες να διαπρέψει στη ζωή του με ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Τότε πράγμα. Θα σας δώσω, όπως μου ζητήσατε, τα εφόδια να μπορείτε και εσείς, εδώ πέρα στην ακριτική Κάσο, να κάνετε τα δικά σας όνειρα πραγματικότητα. Γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα των υποδομών. Είναι σχετικά διαχειρίσιμα τα ζητήματα τα οποία μου θέσατε, κύριε Δήμαρχε, και το ζήτημα του οδικού δικτύου, αλλά και τα ζητήματα των υποδομών που θα επιτρέψουν σε ένα νησί με τα μεγάλα χαρίσματα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κάσου να μετατραπεί σε ένα νησί το οποίο θα αγκαλιάσει και θα αντιμετωπίσει όχι απλά τα προβλήματα του παρόντος, αλλά θα είναι στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχετε προωθήσει πολύ ουσιαστικά την ανακύκλωση στην Κάσο και θέλω να σας συγχαρώ και να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία. Διότι μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, να περάσουμε σε μια νέα γενιά παραγωγής ενέργειας, με άξονα την καθαρή ενέργεια και να κάνουμε τελικά τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας όλο ένα και καλύτερες. Αγαπητέ Δήμαρχε, είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος της ζωής στα ακριτικά νησιά. Γνωρίζω πολύ καλά ότι για να φτάσει ένα προϊόν από την Αθήνα στην Κάσο, εκ των πραγμάτων θα επιβαρυνθεί με μεταφορικό κόστος, το οποίο θα αυξήσει τελικά την τιμή του. Και αυτό είναι άδικο για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν, κόντρα στις συνθήκες και αντιμετωπίζοντας τις αντικσοότητες του να ζει κανείς σε ένα ακριτικό νησί, να παραμένει εδώ πέρα στην Κάσο. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Και μπορώ να σας πω από σήμερα ότι στα πλαίσια της νέας πολιτικής μας για τον φόρο που αφορά την ακίνητη περιουσία, για τον ένφια, για το 2020, θα υπάρχει ειδική πρόνοια με σημαντικότατη μείωση του ένφια για τα μικρά νησιά. Μπορούμε να κάνουμε βραχυπρόθεσμα για να σας προσφέρουμε μια μικρή πρόσθετη ανακούφιση ως προς τα οικονομικά του κάθε νοικοκυριού. Όμως, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ πέρα σε μια εποχή όπου σε λίγες μέρες από τώρα θα ξεκινήσει η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η προηγούμενη δεκαετία δεν ήταν μια καλή δεκαετία για τη χώρα μας. Από το 2010, όταν μπήκαμε στην κρίση, μέχρι και σήμερα γνωρίζω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες ταλαιπωρήθηκαν, πόνεσαν, υπέφεραν. Πολλά νέα παιδιά αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Όμως, θέλω να κρατήσετε την αισιόδοξη πλευρά αυτής της ιστορίας. Αντέξαμε. Κόντρα στις προβλέψεις διαφόρων, αντέξαμε. Σταθήκαμε στα πόδια μας, παραμείναμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και είμαστε τώρα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την επόμενη δεκαετία με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Είμαι σίγουρος ότι το αισθάνεστε κι εσείς εδώ, στην ακριτική Κάσο, ότι έχει αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου. Υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία, περισσότερη πίστη στις δυνατότητές μας και μία πιο
αισιόδοξη ματιά στα πράγματα και στο μέλλον. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Πρώτο μας μέλημα ως κυβέρνηση, δεν το έχουμε κρύψει, είναι να ανατάξουμε την οικονομία και να ξαναμπούμε σε μια γενναία ανάπτυξη η οποία θα μπορέσει να δημιουργήσει πάνω απ' όλα πολλές και καλές θέσεις εργασίας παντού στην Ελλάδα. Μιλάμε για ανάπτυξη για όλους και μιλάμε και για ανάπτυξη παντού. Ανάπτυξη παντού σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει γωνιά της Ελλάδος, δεν μπορεί να υπάρχει νησί της Ελλάδος, δεν μπορεί να υπάρχει ορεινό χωριό της Ελλάδος το οποίο να μην αισθάνεται ότι πρέπει να γίνει συμμέτοχο σε αυτή τη νέα αναπτυξιακή δυναμική. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας, να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Θα τα καταφέρουμε και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες ως προς τα εθνικά θέματα η πατρίδα μας σήμερα και το πολιτικό σύστημα είναι περισσότερο ενωμένο παρά ποτέ. Η ενότητα είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον. Δεν είμαστε εδώ για να ξαναδιχάσουμε την ελληνική κοινωνία. Είχα δεσμευθεί από την πρώτη μου ομιλία στη Βουλή, στις προγραμματικές μου δηλώσεις, ότι θέλω να είμαι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και θέλω να είμαι Πρωθυπουργός των Ελλήνων. Βλέπω μπροστά μου μόνο προβλήματα, δεν βλέπω ιδεολογίες και χρώματα. Και τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν ιδεολογία, δεν έχουν κομματική αφετηρία. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν λύνουμε, αυτό κάνουμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύοντας όλοι πολύ σκληρά, έχετε και την μεγάλη τύχη ως δωδεκανήσι και ως ανήκοντες στο συγκρότημα της Καρπάθου και της Κάσου να έχετε τον Υφυπουργό, τον Μάνο τον Κόμψο. αλλά και τον Υπουργό Επικρατείας, τον Γιώργο τον Γραβετρή, τον οποίο σας θέλω και θέλω. Ο οποίος έχει και την δυνατότητα ως εποπτεύων το κυβερνητικό έργο να επιλύει πολλά από τα μικρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται. Θα ξαναβρεθώ μαζί σας, είμαι σίγουρος, πολύ σύντομα. Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλά Χριστούγεννα, στους εορτάζοντες Χρήστους, Μανώλιδες, χρόνια πολλά. Να έχουμε... Να έχουμε μια καλή χρονιά, χαρά και υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και στις οικογένειές σας και τα ζητήματα της υγείας. Συγγνώμη Δήμαρχε, δεν αναφέρθηκα στην ανάγκη, ενημερώθηκα να λειτουργήσει επιτέλους το ακτινολογικό σας εργαστήριο, ώστε να μπορείτε να μην αναγκάζεστε να καταφεύγετε εκτός Κάσου με συχνά ακριβές αεροδιακομιδές για ζητήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο εδώ και βέβαια αποτελεί δέσμευσή μου, το είπα και στην Κάρπαθο όταν την επισκέφθηκα τον Ιούλιο, το νοσοκομείο της Καρπάθου θα λειτουργήσει το συμφωνάδιο να έχετε το ένα νοσοκομείο ποιοτικό το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας τα οποία μπορεί να έχετε και τα οποία τώρα ενδεχομένως να χρειαστεί να μετακινηθείτε είτε στη Ρόδο είτε στην Αθήνα. Οπότε και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ θερμή υποδοχή, ειδικά τα παιδιά μας, τα κορίτσια και τα αγόρια με αυτές τις θαυμάσιες κασιώτικες φορεσιές. Να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά, το 2020 να είναι και θα είναι καλύτερο από το 2019. Να είστε καλά.